Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, καλό Φλεβάρι να έχουμε. Σήμερα Σάββατο, 5 του Φλεβάρι. Εσείς λοιπόν να διανύουμε τις πρώτες μέρες του τελευταίου μήνα του χειμώνα και πραγματικά μπήκε ωραία εδώ στη Δυτική Μακεδονία ο Φεβρουάριος. Μπήκε με έτσι αρκετή χιονόπτωση στις αστικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στα βουνά μας επάνω. Το ευχαριστηθήκαμε, όλα πήγανε καλά. Ναι. Επίσης θέλω να σας πω πως ο μήνας αυτός που διανύουμε νομίζω ότι είναι ο πιο εορταστικός μήνας του χρόνου μετά τον Δεκέμβρη και τον Αύγουστο, δηλαδή το Δεκέμβρη έχουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλες τις γιορτές. Τον Αύγουστο έχουμε διακοπές, 15 Αύγουστο, έτσι γενικότερα υπάρχει ένα εορταστικό κλίμα. Τον Φλεβάρι όμως τι έχουμε, έχουμε Άγιο Βαλεντίνο, έχουμε Τσικνοπέμπτη, έχουμε Απόκριες. Ναι, σίγουρα όχι όπως τις ξέραμε τις προηγούμενες χρονιές, αλλά με τον διαφορετικό αυτό τρόπο. Παρόλα αυτά, εύχομαι να είμαστε καλά, να το γιορτάσουμε και φέτος. Τώρα. Έχω καιρό να κάνω τα μαλλιά μου μπούκλα. Συνειδητοποιώ αυτό. Γι' αυτό και εσύ, Μιχάλη μου, το ξέρω. Και έχει βγει αρκετή μπούκλα, Vogue Coiffure. Γι' αυτό συνειδητοποιώ ότι θα αρχίσω λίγο να τα φτιάχνω εδώ στην εκπομπή. Τι να κάνουμε. Παίρνω μαθήματα από την καλύτερη, από την Kat Ken. Εγώ δεν έχω όμως εδώ τώρα μακιγέρι να έρθει να μου αλλάξει και το κραγιόν, το οποίο είναι τελείως άχρωμο και δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, μια ταύτιση την νιώθω εγώ αυτό το διάστημα με την Kat Ken, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, γιατί και οι δύο έχουμε τελειοποιήσει τη φάση του απ' έξω γελάμε, ενώ από μέσα μας ξέρουμε εμείς τι τραβάμε. Λοιπόν, Καταρίνα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ από την περιφέρεια και να σας πω επίσης πως σε αυτή την εκπομπή θα σας κρατήσω συντροφιά με αγαπημένους συνεργάτες και πλούσια θέματα. Μιας και ο Φλεβάρης δεν μπήκε μόνο με χιόνια, δεν μπήκε μόνο έτσι με μια διάθεση εορταστική, μιας και κατά τη διάρκεια του θα γιορτάσουμε ωραίες ημέρες. Μπήκε και ο νέος χρόνος στην Κίνα. Τέλος πάντων, δηλαδή μπήκε και με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. 1 Φεβρουαρίου είχαμε την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Έγινε και αυτό. Μπήκαμε στην χρονιά του Τίγρη. Ναι. Και όχι οποιουδήποτε τίγρη, της τίγρης συγκεκριμένα του νερού. Ναι, γιατί ο Βούδας όταν κάλεσε τα ζώα όλα, τότε να κάνει μια σύσκεψη, δεν πήγαν όλα τα ζώα, πήγανε 12. Και προς τιμή αυτών των 12 ζώων, θα σας τα πω και σε ένα βίντεο που έχω αφιέρωμα για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, επέλεξε να δώσει σε κάθε χρόνο και το όνομα ενός από τα ζώα που τον τίμησαν με την παρουσία τους. Αυτή η χρονιά λοιπόν, η χρονιά της Τίγρης, είναι εδώ και την διανύουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Θα μαγειρέψουμε με τη βοήθεια της Πιτένης Μπρος, της εταιρείας Πιτένης και των σεφ Στέλιου Πιτένη και Γιάννη Γιαννίτσα. Επίσης θα συνομιλήσουμε και θα συζητήσουμε για μια ακόμη έρευνα με τον αγαπημένο μου τον Τόλι τον Τζιρούδη και φυσικά με τη Δέσποινα Κουλέτσου θα δούμε τις περίεργες ειδήσεις και παράξενες πληροφορίες από όλο τον κόσμο. Δεν θα δούμε μόνο αυτά, θα δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα, μιας και δυστυχώς μπορεί να αναφέραμε τα καλά και μπορεί εδώ να είμαστε για να σας μεταδίδουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις και να σας κρατάμε συντροφιά έτσι με κέφι και με αισιοδοξία και να προσπαθούμε να σας διασκεδάζουμε το Σάββατο και την Κυριακή, τα απογεύματα λοιπόν του Σαββάτου και της Κυριακής. Θέλω να σας πω πως δεν έχω σταματήσει εδώ και χρόνια που παρουσιάζω εκπομπές να αναφέρομαι στα γεγονότα του σαν σήμερα. Και αυτό γιατί κάποια γεγονότα πραγματικά στιγματίζουν την ιστορία μας. Ένα γεγονός που νομίζω ότι δυστυχώς
θα αναφέρεται για πολλά χρόνια. Ήταν και η δολοφονία του 19χρονου Άλκη, του παιδιού αυτού που βρέθηκε την λάθος στιγμή στο λάθος μέρος και είπε τη λάθος ατάκα, δεν ξέρω, που βρέθηκε απέναντι από έναν ψυχοπαθή, από έναν άνθρωπο που πραγματικά... δεν είναι ότι φταίει μόνο αυτός, φταίει και το κράτος, γιατί γνωρίζουμε πως για τον δολοφόνο του Άλκη, τον φερόμενο μάλλον ως δολοφόνο του Άλκη, εκκρεμούν πολύ σημαντικές καταδίκες. Δεν έχουν γίνει δίκες, δεν έχει δικαστεί, δεν έχει απομονωθεί από την κοινωνία, δεν έχει τιμωρηθεί, κυκλοφορούσε ελεύθερος και έτσι λοιπόν ελεύθερα αφαίρεσε μια ζωή γιατί έτσι ήθελε, δεν ξέρω, γιατί έτσι του κάπνισε, γιατί έτσι του γύρισε. Έτσι λοιπόν ο τραγικός θάνατος του Άλκη θα στιγματίσει την ιστορία μας και ελπίζω να είναι η αφορμή να αλλάξουν πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο θέλω να πάμε να δούμε και το βίντεο του Σαν Σήμερα, να δούμε ποια είναι αυτά τα γεγονότα του παρελθόντος που συνέβησαν σαν σήμερα, στιγμάτισαν την ιστορία του τότε, αλλά τελικά δημιούργησαν κάτι καλύτερο σήμερα. Έγιναν παραδείγματα αυτά τα γεγονότα προς αποφυγή. Συνετέλεσαν στο να εξελιχθεί η κοινωνία προς ένα καλύτερο επίπεδο. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε εδώ. Και πάμε να μεταφερθούμε στο 1669, τότε που ο Μολιέρος παρουσιάζει επίσημα τη θεατρική κωμωδία «Ταρτούφος ή ο Απατεώνας» με τεράστια επιτυχία. Το 1930 εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα με το οποίο οι Ελληνίδες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Σαν σήμερα το 1991, αεροσκάφος C-130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας συντρίβεται στο όρος Όθρης κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Νεκροί και οι 63 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 19 αξιωματικοί και υποαξιωματικοί και 44 στρατεύσιμοι. Το 1994, μακελιό του Σαράγεβο, 60 άνθρωποι σκοτώνονται και 200 τραυματίζονται από έκρηξη όλμου στην αγορά της πόλης. Ενώ, σαν σήμερα το 2015, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης με έναν νη συναντά στο Βερολίνο τον Γερμανό ομολογό του, Σόιμπλε, και στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι διαφωνούν. Γενέθλια έχει σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Γεννήθηκε 4 Φεβρουαρίου του 1985. Είναι Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Manchester United, τώρα και από τους κορυφαίους της νέας γενιάς. Την ίδια μέρα, αλλά με διαφορετική ημερομηνία, δηλαδή αυτή του 1992, γεννήθηκε και ο Νεϊμάρ, διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μετά το βίντεο με τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ήθελα να κλείσω αυτό το βίντεο γιατί δεν είχε κανένα θετικό γεγονός μέσα με γενέθλια. Έχει χρόνια πολλά λοιπόν στο Ρονάλντο και στον Νέιμαρ που έχουν σήμερα την τιμητική τους και χρόνια πολλά και στην Αγαθή που γιορτάζει σήμερα. Να είστε γερές αγαθές μου, να είστε τυχερές και με πολλά λεφτά. Γιατί όχι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σας πω πως θα περάσουμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την Aloe Vera Παπαδημητρίου, τη μοναδική γνήσια Aloe Vera η οποία παρασκευάζεται στη χώρα μας με αγνά υλικά, με βιολογικό τρόπο, χωρίς συντηρητικά, με Aloe Vera που καλλιεργείται στην Καλαμάτα και φυσικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την προσφορά που ισχύει για εσάς που θέλετε να προμηθευτείτε Aloe Vera σε μια πολύ καλή τιμή στο βίντεο που ακολουθεί. Κάντε τη φύση φυσικό σύμμαχο στη ζωή σας με την Aloe Παπαδημητρίου. Με ένα μοναδικό προϊόν που δεν θα βρείτε κανένα αντίστοιχο στην αγορά. Η πρωτοποριακή μας δράση μας αναδεικνύει ως μοναδικούς εξαιτίας της βιολογικής του ιδιότητας, γιατί το προϊόν είναι 100% βιολογικό, χωρίς ίχνο συντηρητικών. Είμαστε οι μοναδικοί που διαθέτουμε φρέσκο, γευστικό χυμό από αλόι την ίδια κιόλας ημέρα, από την παραγωγή κατευθείαν στην κατανάλωση, χωρίς ίχνο συντηρητικών. Aloe Παπαδημητρίου. Aloe θεραπευτική και προπάντων βιολογική. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας. 27210-86203. 27210-81881.
Η aloe vera δεν είναι απλά μία ακόμη φυσική ουσία. Όπως θα σας αποδείξουμε, είναι κάτι περισσότερο που διαχρονικά προσφέρει σημαντικά στην υγεία του ανθρώπου. Άλλωστε, εδώ και πολλούς αιώνες έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο που εκμεταλλεύονται τα φυσικά της ωφέλη. Μάλιστα, να πούμε πως εάν εσείς θέλετε να διεκδικήσετε δωρεάν την aloe vera αυτής της εβδομάδας, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 24610-42-296, να αφήσετε όνομα, επίθετο και έναν αριθμό επικοινωνίας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Τα ονόματα των νικητών, ένας νικητής σήμερα και ένας νικητής στην αυριανή εκπομπή, θα ανακοινωθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στα νέα επεισόδια της εκπομπής μας. Και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με Δέσποινα Κουλέτσου, να μας φτιάξει λιγάκι την διάθεση, να συζητήσουμε για παράξενες ειδήσεις, περίεργες πληροφορίες, αλλά και να μοιραστούμε και άχρηστες πληροφορίες. Δεσποινάκη μου, καλό μήνα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλησπέρα, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Στις ομορφιές σου είσαι. Σε ευχαριστώ και εσύ το ίδιο. Να σε καλά. Ωραίο στυλ στα μαλλιά, έκοψες φράτζα? Έκοψα φράτζα, ναι. Την ξανά έκοψα. Πώς? Μία ανανέωση. Την ξανά έκοψα την είχα και την ανανεώσαμε. Πολύ ωραία. Πώς είσαι, τι ωραίο φόντο έχεις από πίσω, τι είναι? Ένα μαύρο τοπίο. Α, πολύ καλά. Ένας μαύρος τοίχος που έχει κάποιες δημιουργίες. Δικές σου? Και δικές μου. Και δικές σου, μάλιστα. Πώς μου είσαι, η ψυχολογία σου πώς είναι? Καλά προς το παρόν. Η υγεία σου? Και αυτή, έτσι τέλεια. Ελπίζουμε. Μακάρι, θα δείξει. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Ρίξτε ένα ξεμάτιασμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί, μα να είμαστε καλά. Είδες που φτάσαμε. Να είμαστε καλά. Φτάσαμε πια σε σημείο να φοβόμαστε, και το παρατηρώ και το διαπιστώνω και σε μένα αυτό, να φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε καλά. Ζούμε σε αυτή την εποχή. Του λες είμαι καλά και μετά πιάνεις και λίγο κόκκινο, σταυροκοπιέσαι κιόλας, γιατί ναι. Πόσο ακόμη, δεν ξέρεις τι θα γίνει, τι ξημερώνει. Αυτό, πόσο ακόμη. Εντάξει, εύχομαι και ελπίζω να ξημερώσουν ναι, όχι, όλα καλά και όλα αισιόδοξα λίγο να τα βλέπουμε, λίγο διαφορετικά, γιατί πολύ δύσκολο όλο το διάστημα που διανύουμε, τα χρόνια γενικότερα, αλλά ας έχουμε αισιοδοξία μέσα μας. Και έτσι. Χαμόγελα, παιδιά, ας χαμογελάστε λίγο. Έτσι. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, αφού φτιάξουμε λιγάκι το θέμα των μαλλιών μου σήμερα. Δεν θέλω να με απασχολήσει και στο υπόλοιπο της εκπομπής. Τι έγινε? Είχα καιρό να γίνω τόσο σγουρή και τώρα μου πετάνε από εδώ πράγματα, μου πετάνε από εκεί πράγματα. Σου πάνε. Σε ευχαριστώ, ναι. Και σου προσπαθώ. Πηγαίνουν, ναι. Οπότε εντάξει, είπε σε σένα, η δικιά σου συνήθεια. Ναι, προσπαθώ λίγο να τα συνηθίσω τώρα. Δέσποινα, ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Διάβαζα προχθές κάτι και σε θυμήθηκα. Διάβαζα το γεγονός, σου λέει, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται ή μάλλον δεν ξεχωρίζει το φτέρνισμα από τον οργασμό. Wow. Ναι. Είναι ικανοποίηση και το φτέρνισμα μάλλον, ε. Ναι, λαμβάνεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο, λαμβάνει το ίδιο μήνυμα ο εγκέφαλος. Και ας το φτερνιστούμε. Ναι, ας το ρίξουμε στο φτέρνισμα, λοιπόν. Παιδιά, αν φτερνιστείτε... Να το άλλο, ας φτερνιστούμε, λοιπόν. Έτσι, ακριβώς. Μπορείς να λες πλέον, αι φτερνίσου. Α, ναι. Να είναι μια ευχή. Να είναι μια ευχή. Και μου έκανε εντύπωση τώρα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω... Δεν το έχω δει πουθενά, θα το ψάξω όμως. Μου δίνεις ένα κίνητρο για να το ψάξω, να δώσεις αυτή την έρευνα τι γίνεται. Ισχύει, σου λέει αυτό το πράγμα. Και τώρα αναρωτιέμαι εγώ, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το μόνο που μπερδεύει τα μόνα δύο μάλλον? Εντάξει, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το κεντρικό σύστημα. Μήπως εκεί γίνεται κάποιο μπέρδεμα? Ναι. Πού να ξεχωρίσει μετά δηλαδή όλα τα υπόλοιπα? Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το φτέρνισμα από τον οργάσμο. Πού να ξεχωρίσει άλλα πράγματα? Λίγο έχω ένα θέμα με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Γιατί στο τελευταίο διάστημα μετά COVID εποχής, ο ανθρώπινος εγκέφαλος νομίζω ότι αρχίζει και μπερδεύει και άλλα πράγματα. Μήπως είναι έρευνα επί COVID εποχής αυτή? Δηλαδή με τόσο που φτερνίστηκε και ο κόσμος, τόσο που νόσησε, το απόλαυσε τελικά. Λες. Δηλαδή που είχαμε τις μπατονέτες, τις μύτες μας, όλα τα λοιπά, να ήταν και ένα
κλικάρισμα στον εγκέφαλο με το φτέρνισμα. Α, να το είδε έτσι ο εγκέφαλος. Γιατί σου λέει μπαίνει που μπαίνει η μπατονέτα. Άμα είχα το Σταύρο τώρα μπαίνει εδώ πέρα από τους Αλκατράς θα έκανε σίγουρα drums. Έρχεται που έρχεται μετά. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι στο drum. Ναι, συγγνώμη, Κωνσταντίνο, το Σταύρο. Είπα, ο Σταύρος θέλω τη στήλη του να συνεχιστεί. Ναι, γι' αυτό έχω στο μυαλό μου το Σταύρο, τον Ίων, γιατί μας απασχολεί. Μας εξητάρει. Μας απασχολεί, ναι. Είναι τροφή, τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη, ακριβώς. Και βγαίνοντας λοιπόν μετά η μπατονέτα από την τρύπα της μύτης, από το ρουθούνι, προκαλείται το φτέρνισμα. Σου λέει ο εγκέφαλος, κάτι μου θυμίζει. Άσε ρεθιστώ. Κάτι μου θυμίζει αυτή η διαδικασία, λέει ο εγκέφαλος. Τσακ, έρχεται και τον μπερδεύει. Τι να σου κάνει, ένας εγκέφαλος και αυτός χειμώνα, καλοκαίρι με τόση πληροφόρηση. Πώς να αντέξει. Λοιπόν, μπορεί να είναι αυτή η έρευνα τελικά, Λίτσα, και να δώσουμε εμείς αυτή τη στιγμή την απάντηση τώρα. Είναι πολύ πιθανό, γιατί είμαστε και διάνοιες. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι πανελληνίως και πανκυπρίως πια γνωστό. Άρα, ναι, η εκπαιδευτική τηλεόραση που κάνουμε τουλάχιστον αναγνωρίζεται. Πάμε τώρα, εφόσον σου μετέφερα εγώ τις άχρηστες πληροφορίες που διάβασα και που έμαθα αυτή την εβδομάδα, να μου μεταφέρεις. Ωστόσο, και εσύ. Μπορούμε να το συνδέσουμε κιόλας ότι διάβασες, με θυμήθηκες, φτερνίστηκα. Φτερνίστηκες. Εντάξει, τώρα συγκεκριμένα πότε τη διάβασες? Έχει μέρες. Μπορεί και να φτερνίστηκα. Την επόμενη φορά να μου πεις πώς ένιωσες. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν, περίεργες ειδήσεις, παράξενες πληροφορίες, τι μας έχεις? Λοιπόν, έχω πολλές παράξενες πληροφορίες και θα ξεκινήσουμε με μία με τρόφιμο, η οποία είναι για την γνωστή κέτσαπ. Α, για την κέτσαπ. Ναι. Πολύ ωραία, πεινάω κιόλας τώρα. Την τρώω, σου αρέσει? Την τρώω, ναι, μου αρέσει, ναι. Ωραία, η κέτσαπ η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε για να πωληθεί ήταν ότι κυκλοφόρησε για να πωληθεί ως φάρμακο. Σαν το μαύρο αναψυκτικό. Ήταν για τη δυσπεψία, ήταν φάρμακο δυσπεψίας, αλλά και για τις συχνές κενώσεις. Η κέτσαπ, ναι. Έτρωγες κέτσαπ και σταματούσες. Αν έχεις δηλαδή γαστρεντερίτιδα μαζί με το μαύρο τσάι, τα παξιμάδια, το κίτρινο τυρί που τρώμε, το κασέρι, βάζουμε και εγώ κέτσαπ. Εγώ άλλο γιατρό σόφι ξέρω για τις κενώσεις. Ποιο? Ελληνικό καφέ με λεμόνι. Είναι απέσιο. Αλήθεια? Ναι, αλλά είναι θαυματουργό. Το έχω δοκιμάσει. Ελληνικός καφές βρασμένος? Όχι, είναι ομός, γι' αυτό είναι απέσιο. Ουσιαστικά στίβεις το λεμόνι, ένα λεμόνι, και βάζεις μέσα τη σκόνη του ελληνικού καφέ. Τι δοσολογία? Ένα κουταλάκι. Του γλυκού. Ή και λιγότερο του γλυκού, ναι. Mm-hmm. Ναι. Και λιγότερο να βάλεις καλύτερα θα είναι, ουσιαστικά για να σε βοηθήσει το λεμόνι, και το πίνεις. Α, ναι. Mm. Τώρα και κέτσαπ. Όχι μέσα στο λεμόνι και στον ελληνικό καφέ. Όχι, μετά... ναι. Δεν θα έχουμε το αντίθετο γίνει αποτέλεσμα. Ή το αντίθετο αποτέλεσμα, ή θα στουμπώσεις, που λένε και στο χωριό μου. Ναι. Άρα η κέτσαπ ήταν φάρμακο την οποία τη χρησιμοποιούσαν για τη διάρρεια. Ναι. Και για τη δυσπεψία. Και αν έχεις δυσπεψία. Ναι, πολύ καλό αυτό. Μπράβο. Να το δούμε. Ναι, άμα χρειαστεί ποτέ. Το ακούω και το διαβάζω και το αγοράζω ταυτόχρονα. Πάρτε μια κέτσαπ σήμερα, Σάββατο, ή να μα βγείτε μετά στο σούπερ για τα ψώνια της εβδομάδας. Και ταιριάζει και πολύ ωραία με όλα τα φαγητά. Με πολλά. Ναι, καταπίνω πολλά τώρα, αγαπημένοι μου συνεργάτες και φίλοι τηλεθεατές, και αισθάνομαι κάτι στο κατάπιμα, στην κατάποση. Κάτι σαν να μην πηγαίνει καλά μέσα στο λαιμό μου. Όσφυση έχεις? Δεν μυρίζει κάτι εδώ. Έχω. Τώρα πρέπει να δοκιμάσω αν έχω και γεύση μόλις τελειώσουμε την εκπομπή για να είμαι σίγουρη. Πού είναι η κέτσαπ? Ναι. Άμα δείτε από Δευτέρα διπλή γραμμή να ανεβάζω, καταλαβαίνω ποια μέρα ήταν αυτή που ξεκίνησαν τα συμπτώματα. Χαίρομαι που είμαστε μακριά. Ναι. Είδες τι κάνει... Ένας λόγος. Τι κάνει το Skype. Για πες μου το επόμενο. Λοιπόν, πώς θα πας με τα νεύρα σου? Το τελευταίο γενικώς δεν έχω νεύρα.
Το τελευταίο διάστημα έχω ξεχάσει τι είναι νεύρα. Είμαι στην... Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, στην άλλη φάση. Μπράβο, Λίτσα. Ναι, γιατί... Γιατί λέγεται ότι όποιος δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, mm-hmm. όποιος είναι νευρόσπαστος, mm-hmm. Έχει τρεις φορές πιθανότητα να πάθει έμφραγμα. Ναι. Τσατίζεσαι, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Βέβαια. Κακάρωσες. Βέβαια. Όχι, τα νεύρα μας πρέπει να τα ελέγχουμε γενικότερα. Γενικότερα. Και... Ναι. Εντάξει. Το Μουτσινάς έχει πολλά νεύρα, Αυτό θα το προσέξει, ναι. Και εντάξει, την ηλικία μου την πιάσουμε, 21 είναι, θέλει να είναι. Τι 21, αλλά... πέρυσι ήταν 22 κατεβαίνει αντί για να ανεβαίνει χρόνια, 23 πήγε φέτος. Σε μια εκπομπή 21 είχε πει. Τώρα, πρόσφατα. Ναι, φέτος, ναι. Πέρυσι δεν ήταν 22. Εντάξει, τέλος πάντων, εκεί 20. Ανάποδα τα σβήνει τα κεριά, προς τα πίσω πηγαίνει. Αυτός ξέρει. Γιατί έχει νεύρα? Έχει πολλές φορές νεύρα. Είτε με το κανάλι, κάποιες φορές που του βάζουν ένα παίξι που δεν θέλει. Τι του κάνει η Αγγελική. Ειδικά με την Αγγελική έχει αρκετά νεύρα. Με το Στέλιο. Δηλαδή δεν περνάει καλά ο Νίκος, φαίνεται. Δεν περνάει καλά ο Νίκος. Άλλη εντύπωση είχα εγώ. Έχει νεύρα ο Νίκος. Να μην έχει νεύρα. Θα τον πάρω τηλέφωνο, του πω τι κάνω εγώ και δεν έχω. Πάρτο, γιατί χτυπάει το έμφραγμα μετά. Όχι, δεν είμαστε για τέτοια. Σε παρακαλώ, Παναγίτσα μου. Να μην τον... Κοίτα, η καλύτερη συμβουλή είναι να μην τον ευριάζουν, να τον έχουν στα όπα-όπα. Βλέπω πίσω στο βίντεο wall να... την οικογένειά του πάλι να του βγάζει η Αγγελική. Όχι, όχι, τέτοια πράγματα. Παναγία μου, άνθρωπος γερός να είναι. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη πληροφορία. Λοιπόν, η επόμενη πληροφορία, η οποία μας έρχεται από τη Γερμανία, mm-hmm. και να πούμε και χρόνια πολλά, γιατί είχε την Τετάρτη 2 του μήνα, mm-hmm. η Κική που μας έστειλε την πληροφορία και μας βλέπει μέσω Web TV. Τέλεια, χρόνια πολλά, Κική. Χρόνια σου πολλά, Κική. Και μας έστειλε ότι, μπορεί να το ξέρεις βέβαια αυτό, εγώ ήμουν σίγουρη ότι το ξέρεις, αλλά επειδή μας το έστειλε θα το πούμε. Mm-hmm. Οι αστακοί, ξέρεις πώς επικοινωνούν? Ξέρω ότι ουρούν από τα μάτια. Μπράβο. Αλλά τι εννοείς πώς επικοινωνούν μεταξύ τους? Ναι. Ένα είδος επικοινωνίας τους. Με κάποιο ήχο? Με τις δαγκάνες? Όχι. Κάτι κάνουν με τις δαγκάνες? Όχι, δεν παίζουν κλακέτες. Τον Όχι. είπες. Τι? Ουρούν από τα μάτια, ναι. κάτω από τα μάτια, και επίσης ο τρόπος αυτός είναι και ένα είδος επικοινωνίας. Να ουρούν στο πρόσωπο της άλλης και να λένε «γεια μάλλον». Κόλλησες, έμεινες. Είναι χαιρετισμός, έτσι χαιρετάει ουρώντας? Και αν δεν ναι. του έρχεται εκείνη την ώρα να ουρήσει και περνάει μια γνωστή αστακίνα από απέναντι... Είναι ένα είδος επικοινωνίας. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Να κουνάει την ουρά του, για παράδειγμα, ή να κουνάει τα μουστάκια, ξέρω κι εγώ. Αλλά ένα είδος επικοινωνίας ναι. είναι το να ουρεί το πρόσωπο της άλλης. Ναι. Μην παίρνετε ιδέες, ξέρω εγώ. Αυτό έχω να πω μόνο με όλα αυτά που βλέπω. Όχι, εντάξει, είπαμε. Πού θα φτάσουμε κιόλας? Δεν ξέρω. Γιατί έχω δει που έχουμε φτάσει και δεν το περίμενα. Άρα εγώ να μην προνοήσω, να μην πω. Σε όσους μας λέμε, μην παίρνετε ιδέες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Εν τω μεταξύ, βρίσκομαι λίγο εκτός κέντρου, θεωρώ. Δεν πειράζει. Επειδή ο Μιχάλης έχει κάνει την τρίτη δόση, έχει αρχίσει, οι παρενέργειες έχουν σήμερα βγει εδώ πέρα για τα καλά. Ναι. Μιχάλη, θα με κεντράρεις? Πού να σε σηκώνω τώρα, Ποιο κέντρο καλή είμαι? Κοίταξε εδώ πέρα. Από εδώ έχω λίγο. Πόσο χώρο έχω από εδώ? Για να έρθω κι εγώ προς τα εκεί, μάλλον. Τι να κάνω, να πάρω την καρέκλα και να την πάω μόνη μου στα πλάι? Δεν ξέρω τι άλλο πια. να σηκωθώ να βγω. COVID. Ναι, okay. Μην πλησιάζεται τη Λίτσα είναι τώρα η στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις, ναι, δική μου. Λοιπόν... αυτοί που παντρεύονται, Λίτσα, mm-hmm. την πρώτη τους αγάπη, αυτή που λένε η πρώτη μου αγάπη και η παντοτινή, ναι.
έχουν 6 φορές λιγότερες πιθανότητες mm-hmm. να χωρίσουν από τους συντρόφους τους, γενικότερα, να χωρίσουν. Ναι, νομίζω ότι αυτό πλέον είναι και αποδεδειγμένο, γιατί γνωρίζουμε, παράδειγμα... Δεν έχουν μάλλον πολλές ερωτικές άλλες εμπειρίες, άλλους ερωτικούς συντρόφους και ναι. είναι το βόλεμο μάλλον. Πιο παλιές εποχές, οι γονείς μας, ας πούμε, που αντρευόταν οι παππούδες μας, τον πρώτο τους έρωτα, την πρώτη τους αγάπη. Δεν ήταν έρωτας, κάποια ήταν και συνοικέσια κατευθείαν. Ή γουρούν στο σακί που λένε. Υπήρχαν όμως και τον αγαπούσα. Όμως ήταν ο πρώτος ή η πρώτη που αγάπησαν μετά. Άσχετα από το πώς έγινε, πώς προήλθε ο γάμος, αλλά τα συναισθήματα αναπτύχθηκαν. Μείνανε χρόνια μαζί. Και εγώ ξέρω παιδιά που παντρεύονται νέα και όντως ζουν πολλά χρόνια. Δηλαδή. Έτσι λέει τώρα και η έρευνα, ότι η πρώτη αγάπη από κομμάτι συνήθειας το αποδίδουνε, ότι συνηθίζεις να είσαι με τον άλλον, εντάξει τον αγαπάς, έχει 6 φορές λιγότερες πιθανότητες να χωρίσει από ένα άτομο που αλλάζει συχνά ερωτικούς συντρόφους. Μάλιστα. Καμιά ελπίδα δηλαδή δεν έχουμε, Δέσποινα. Δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω πρώτη αγάπη. Δεν θυμάμαι πρώτη. Θυμάμαι την τελευταία, άμα θέλεις να σου πω. Αλλά... Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και ας κλείσουμε με αυτό. Αχ, Καταρίνα, καινούριο. Για κάποιους, η Βίκη λέει, για κάποιους έχει πεθάνει ήδη. Δύο φορές την Βίκη, τότε δεν πειράζει. Ας πάει, δεν ήταν γραφτό μας. Ας μην είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Θα έρθουν καλύτερα. Κάτι θα γίνει σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Για να καταψύξεις τα οάρια σου πρέπει να πάρεις ορμόνες. Τι απορίες είναι αυτές που έχεις σήμερα. Δεν το γνωρίζω. Ναι. Φαντάζομαι πως όχι. Θα πρέπει να είσαι στον κύκλο σου, στην γόνιμη που λένε μέρα, για να γίνει κάποια διαδικασία. Ναι. Τι να πάρεις, Μιχάλη. Παρακεταμόλη. Γιατί? Πρέπει να πάρεις ορμόνες. Απάντηση είναι αυτή. Μάλιστα, Δέσποινα. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, η σκέψη στο μυαλό? Δεν ξέρω. Είδα αυτή την εβδομάδα πολύ καινούριο. Μάλλον δεν σου έκανε καλό, Λίτσα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι για την Κατερίνα, να παρακολουθείτε, να βλέπετε, αλλά εντάξει, δες το από άλλη οπτική. Με επηρέασε, έκανα influencing, μου έκανε influencing η καινούριου. Έχουμε και άλλη πληροφορία ή πόσες διαφημίσεις? Έχουμε και μία τελευταία. Τέλεια. Ότι οι ώριμες μπανάνες, Λίτσα, ναι, περιέχουν 0,6% ναι, αλκοόλ. Αλκοόλ. Ναι. Η μπανάνα. Η μπανάνα. Τι που πίνεις ένα σφινάκι. Άμα φας όριμη μπανάνα, δηλαδή μπορεί να σε πιάσει το αλκοτέστ. Δεν θα σε πιάσει το αλκοτέστ. Αυτό θα πω. Θα πω στο... Έχω μπανάνα. Μόλις έφαγα μισό κιλό όριμες μπανάνες, κύριε αστυνόμε μου. Δεν ήπια. Από την μπανάνα είναι. Και αν δεν το πιστεύεις, βάλε like να δεις. Το είπε η Δέσποινα. Άρα άμα θέλεις να φτάσεις... Άμα φας πολλές μπανάνες θα σε πιάσει το αλκοτέστ και πεις και αυτή την πληροφορία και στον αστυνόμο, δεν ξέρω τι προκοπή μετά θα έχεις. Ναι. Είτε αυτόφορο ή... Όχι, να μην όχι. Να σκέφτεσαι να ψήξεις ο Άρια. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν πίνουμε και δεν οδηγούμε ρητό. Αυτό αυστηρά είναι νόμος, κανόνας, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεύτερον όμως, άμα θέλεις να έρθεις στο τσακίρι το κέφι και δεν έχεις, ας πούμε, αλκοόλ στο σπίτι σου και έχεις μπανάνες, μπορείς να τις αφήσεις να οριμάσουν και να κάνεις ένα πάρτι με τους φίλους σου. Και να καλέσει, να πεις κάνω πάρτι με μπανάνες. Ναι, με όριμες μπανάνες. Θα έρθείτε να τις πιούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κεφάλι. Δεν ξέρω, τι να πω. Ορίστε. Εγώ τρώω μπανάνες, ναι. Τρώω και όριμες. Λες από αυτό να είναι. Δεν ξέρω. Κάνεις κεφάλι. Εγώ... Άσε με εμένα, είμαι ειδική περίπτωση. Οι επιστήμονες έχουν σηκώσει όλοι τα χέρια ψηλά. Δέσποινα, τρομερή η πληροφορία σου με την μπανάνα.
και 0,06 μου είπες, έτσι. 0,6. Α, 0,6. Μα καλά, 0,5 έχει μπύρα. Εντάξει. 0,4 δεν έχει η μπύρα. Από 4-6 κυμαίνεται, νομίζω. Είδες τι κάνει η όρμη μπανάνα. Γιατί, παιδί μου, τόσο πολύ αλκοόλ. Τι αλκοόλ. Έχει αλκοόλ μέσα, περιέχει. Έχει όμως και καλά θρεπτικά συστατικά, να τρώτε μπανάνες. Ναι, αλλά αλκοόλ. Αλήθεια λες τώρα. Δηλαδή, άμα πάρω αντιβίωση, δεν κάνει να φάω ρημή μπανάνα μετά, που δεν συνδυάζεται με το αλκοόλ. Πρέπει να το ψάξω τώρα αυτό. Ρώτα λίγο το γιατρό. Αυτό. Ναι. Μανώλη... Ναι, ρώτα το γιατρό. Μανώλη, έρχεται τηλέφωνο, καταλαβαίνεις. Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Ή μην αφήσεις την μπανάνα να οριμάσει. Δεν θα φας μπανάνα όρημη όταν θα παίρνεις αντιβίωση, γιατί έχει 0,6. Η όρημη μπανάνα έχει. Ωραία. Η άγουρη δεν έχει. Η άγουρη είναι σκληρή και δεν έχει τόσο γεύση. Εντάξει, έχει όμως δροσερή γεύση. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, εδώ έχουμε παγώσει. Έχουμε βάλει τις γούνες μας για να βγούμε να κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, Δεσποινάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τροφή για σκέψη και από τη Δέσποινα Κουλέτσου, λοιπόν, και εγώ θα σας δώσω χρόνο για να σκεφτείτε, πηγαίνοντας σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Λιτσιρούδι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την εταιρεία Pitenis Bros, προϊόντα της οποίας βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε παντοπολία και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, στα καταστήματα Funny Bunny. Φυσικά για τη μεγαλύτερη ποικιλία παιχνιδιών και ειδών για τα παιδιά σας, αλλά και βρεφικών ειδών. Και το πρατήριο υγρών καυσίμων και υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων Ταρτάρας και Σία Ωμικρον Ε στην πόλη της Κοζάνης. Και στο σημείο αυτό, γρήγορα θα περάσουμε να συνδεθούμε με το Λιτσιρούδι για να συνεχίσουμε ή μάλλον για να αρχίσουμε τη συζήτησή μας για μία ακόμη έρευνα που αφορά το φυτικό βασίλειο, τα φυτά μας, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τόλι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λίτσα. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Χαίρομαι. Εσύ? Πολύ. Κι εγώ καλά είμαι. Ναι, το παλεύω. Πήρες καινούριο κινητό? Πήρα καινούριο κινητό, ναι. Επιτέλους. Ήτανε μία από τις δύο προτάσεις που σου είπα, έτσι. Ήτανε μία από τις δύο προτάσεις που μου είπες. Θέλω να σου πω ότι ανέβασα και ένα poll, βασικά όχι ακριβώς poll, μία δημοσκόπηση στο... Α, ναι. Μία δημοσκόπηση, αλλά δεν ξέρω το αποτελέσμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω πως το 99% ήτανε, με παραπέμπαν να πάρω τη δεύτερη επιλογή. Ναι, κατάλαβα. Ναι, το έχουν πάρα πολύ και είναι πολύ ευχαριστημένοι, ιδίως από την ποιότητα της κάμερας, κάτι που διαπίστωσα και εγώ η ίδια όταν πήγα στο κατάστημα. Το συγκεκριμένο κινητό έχει απίστευτη κάμερα, απίστευτη κάμερα. Και δεν έχει μόνο μία. Και δεν έχει και μόνο μία. Και τα δύο έχουν πολλές, έτσι. Αλλά από ό,τι μου είπες. Αλλά υστερούσε σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ταχύτητά του, αλλά και διάρκεια της μπαταρίας και γενικώς αυτό. Και πήγα στο value for money, δηλαδή έκανα την επιλογή ανάλογα με τα χρήματα. Ναι, και επέλεξε το πρώτο κινητό. Βέβαια, τώρα επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση και να πούμε για τα κινητά, θα μπείτε στο Instagram το δικό μου ή του Τόλι και θα πάρετε περισσότερες πληροφορίες από εκεί. Σε ευχαριστώ πάντως για τη βοήθεια. Ήσουν εξαιρετικός. Έκανα την ερευνά μου, σου είπα, επέλεξες. Έτσι. Δυσκολεύτηκα. Θέλω να σου πω ότι πήγα στο κατάστημα, έκανα την παραγγελία και όταν έφυγα, τους πήρα τηλέφωνο και λέω: θέλω το δεύτερο. Το άλλαξες? Και δεν υπήρχε πουθενά διαθέσιμο. Α. Και λέω, okay, εντάξει, ευχαριστώ. Ναι. Έπαθα αυτό. Άλλαξες γνώμη. Ναι, Τόλι. Έπαθα αυτό. Ξαναγύρισες αναγκαστικά στην πρώτη. Έπαθα αυτό. Αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο, θα χρειαζόταν αρκετό Όχι, διάστημα. Και τα δύο καλά ήταν, εντάξει. Μέχρι να έρθει και τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, λοιπόν, θέλω να πω πως αυτή την εβδομάδα δεν αγόρασα μόνο κινητό με τη βοήθειά σου, αλλά καταφέραμε και τρυπώσαμε στο top 5 του Ράδιο Αρβίλα, στο νούμερο 4 κιόλας. Και φυσικά αναγνωρίστηκε ο εκπαιδευτικός σκοπός αυτής της εκπομπής και αυτής της ενότητας από τον Αντώνη τον Κανάκη, ο οποίος και ο ίδιος είπε εκπαιδευτική τηλεόραση.
Έτσι δεν μας χαρακτήρισε. Ναι. Ωραία, να δούμε το απόσπασμα. Κουραστήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ακούμε έναν τέτοιο διάλογο που, γιατί όταν πηγαίνεις στα τοπικά κανάλια, τα περιφερειακά τα λεγόμενα, μπορεί να πετύχεις κάποιους διαλόγους καταπληκτικούς. Εξάλλου τα αγκούρια είναι επίκαιρο θέμα συζήτηση τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι, ας μιλήσουμε λοιπόν για αγκούρια. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας, τα ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αγκούρια. Ικανοποιήσαμε να φας αγκούρι, ισχύει αυτό. Πώς θα καταλάβεις, Λίτσα, ποιο αγκούρι είναι έτοιμο για να το πάρεις να το φας? Εγώ θα πρέπει να σου πω το πόσα εκατοστά πρέπει να είναι για να μπορείς να το πάρεις να το φας. Για να το φας το αγκούρι πρέπει να έχει φτάσει κάποια εκατοστά. Ναι, πόσα λες. Αλλιώς είναι ακόμα στην ανάπτυξη. Ναι. Τι να σου πω τώρα, 15 εκατοστά. 17,7 εκατοστά. Πιο το μικρό το είναι ακόμα αγουρό. Ναι, δεν θα σ' αρέσει και πολύ κάτω από 17 εκατοστά. Για αγκούρια μιλάμε ακόμα, έτσι. Δεν έχουμε αλλάξει θέμα συζήτησης. Για σαλάτες ελπίζω. Για αγκούρια μιλάμε. Εκπαιδευτική τηλεόραση, μαθαίνεις χρήσιμα πράγματα. Μάλιστα. Τα αγκούρια κάναν τη δουλειά τους. Αυτό έχω να σου πω. Καταλαβαίνεις. Είδες όμως πόσο... Έκοψε έτσι τα σημεία, ναι, και τα ένωσε. Αλλά, Λίτσα, η έρευνα το έλεγε, όντως. Το έλεγε. Δηλαδή, δεν το βγάλαμε. Έλεγε σε τι μέγεθος πρέπει να έχουν για να είναι όριμα. Φυσικά. Να μην ξέρουμε. Αύριο μεθαύριο να καλλιεργήσουμε αγκουράκια. Να μην ξέρουμε πότε το κόψουμε το αγκουράκι. Αν τύχει και πας στη φάρμα, Λίτσα. Άμα πας στη φάρμα. Μετά αυτό... από κάποια χρόνια. Βέβαια. Να μην ξέρεις. Να μην έρθει ο επιστάτης. Ο επιστάτης. Ναι. Να μου αναθέσει αποστολή να έχω βγει αρχηγός και εγώ να μην ξέρω τι να κάνω. Όχι, το λέω εδώ πέρα. Και επειδή θέλω να ξέρω και άλλα πράγματα. Η γνώση είναι αστήρευτη και δεν πρέπει να σταματά ποτέ όσων ετών κι αν είμαστε. Πρέπει να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας και να μην είναι μονοπλευρή η ενημέρωση και η πληροφορία και η γνώση που παίρνουμε. Έτσι να εκτείνεται και να ανοίγεται σε διάφορους τομείς. Εμείς λοιπόν τώρα έχουμε πιάσει τη χλωρίδα της, του κόσμου. Και πού θα με πας τώρα? Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα φρούτο. Α, φρούτο. Το οποίο δεν το τρώμε, Λίτσα, και πολύ συχνά. Φρούτο, ενώ φρούτο, όμως. Πρέπει. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, φρούτο, φρούτο, όχι. Που να... Λοιπόν, Οπα. Θα σου το δείξω σε φωτογραφία που το έχω πίσω, νομίζω να μας καταλάβεις ποιο είναι. Είναι κομμένο στη μέση. Αχ, αγκουράκι πήγα να πω στην αρχή, έτσι όπως το είδα πράσινο. Α, είναι αβοκάντο. Αβοκάντο, πολύ σωστά. Δες το σχήμα του, γιατί θα σου χρησιμεύσει μετά, να το θυμάσαι. Που είναι τη σακουτάλα, ναι. Βασικά μοιάζει με... Πέσανε τα φώτα, ναι. Οθήκη ή μήτρα. Τι έχω πάθει, παιδιά? Δεν μοιάζει με οθήκη. Ναι, θα σου το πω στη... Τι? Στη συνέχεια, ναι. Λίτσα, μου πέφτουν τα φώτα εδώ πέρα. Τόλι, βάλει τα φώτα σου. Λοιπόν, το αβοκάντο μου το είχε ο διατροφολόγος μου στη διατροφή. Ο Κώστας. Όχι, ο Κώστας, ο γυμναστής μου. Ο με Ντένις. Τον Κώστα συνεχίζεις. Όχι, Κωστάκη. Μία γνωστή μου έκλεισε με αυτόν. Πολύ καλά έκανε. Και της είπα ότι με αυτόν πήγαινε η Λίτσα. Ναι. Πολύ καλός ο Κωστάκης. Και λέει καλός, λέω ναι, θα τη ρωτήσω. Πολύ. Α, τώρα θα σου το έλεγα, αλλά ναι. Να. Θες μόνο καλός, ε. Εγγύηση, ναι, ναι, να πάει, να πάει. Ο Ντένις, ο διατροφολόγος μου, λοιπόν, μου είχε βάλει αβοκάντο και γενικώς μου λέει να τρώω αβοκάντο. Έχω ψωνίσει πάρα πολλές φορές από το μανάβι μου αβοκάντο. Παίζει να το έχω φάει μια φορά, γιατί με δυσκολεύει στο πώς να το καθαρίσω και... Εγώ δεν τρώω. Δηλαδή έχει τύχει μόνο σε κάτι σαλάτες. Ναι, και επίσης... Έξω, εσύ πώς, εσένα σε τι σε δυσκολεύει, δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο να το καθορίσεις το αβοκάντο μόνος σου. Είναι σκληρό το αυτό? Ναι, γενικώς. Έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες. Ναι, ναι, αλλά με δυσκολεύει και επίσης επειδή είναι άγνωστο, δηλαδή δεν είναι μπανάνα, μανταρίνι, μήλο, πορτοκάλι. Εγώ τα άγνωστα πράγματα τα φοβάμαι να τα φάω. Ναι. Δεν τα έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω, ναι. Είναι ότι είναι στη γεύση ή Λίτσα το σχήμα τους σε ξενίζει? Λίγο το σχήμα
και τη δυσκολία που μου προσφέρει στο καθάρισμα. Δεν αλλά... θυμάμαι και τι γεύση έχει στο καλό. Δεν έχει γεύση. Α, μήπως είναι προς το άνοστο. Είναι, ναι, προς το άνοστο. Βέβαια, σου λέει, βάζουν μέσα στα σάντουιτς αβοκάντο, βάζουν στις σαλάτες αβοκάντο. Στις σαλάτες κάπου. Ναι, ναι, αληφή με αβοκάντο φτιάχνουν, πολλά πράγματα με αβοκάντο. Ήθελα να γνωρίσω το αβοκάντο και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία. Είμαι όλη αυτιά. Ναι, σήμερα θα το γνωρίσουμε. Mm. Λοιπόν, το αβοκάντο, Λίτσα, είναι γεμάτο με μαγνήσιο. Που σημαίνει αυτό ότι σου βγάζει το άγχος. Ναι. Και σε βοηθά να κοιμηθείς καλύτερα. Ναι. Α, Τόλη, τώρα που είπες άγχος, είδα σε μία εκπομπή και απορώ πως δεν μου το έφερες πρώτος εσύ, ότι υπάρχει ένα ρολόι που σε προειδοποιεί τι ώρα θα σου έρθει το άγχος. Όχι, εμένα το δικό μου μετράει το άγχος. Εσένα, ναι, τύπου τι είδες, ότι πότε υπάρχει, θα έρθει... Ναι, υπάρχει ρολόι που σε προειδοποιεί. Σου λέει, σε 2 ώρες θα έχεις άγχος, θα σου έρθει το άγχος. Και πού το ξέρει αυτό? Κάτι βλέπει μέσα στον οργανισμό πώς γίνονται εκεί πέρα οι αναπνοές, πώς πάει το αίμα και τα λοιπά, και σου λέει σε 2 ώρες θα έχεις κορύφωση άγχους αν το συνεχίσεις έτσι. Θα πάθεις αυτό κρίση... είναι σαν να μου λες να προβλέπει το μέλλον, ότι κάτι θα γίνει και θα μάθεις ένα δυστάριστο και θα αγχωθείς. Ναι, θα πάθεις κρίση πανικού, σου λέει, σε 2 ώρες. Πώς, εσύ γιατί δεν μου το έφερες αυτό το γκάτζι, ψάξε να μου το βρεις δεν την άλλη βρήκα, φορά. Δεν το βρήκα, θα το βρω, ναι. Ναι. Άρα, αν εγώ έχω αυτό το ρολόι και μου λέει το ρολόι ότι σε λίγο θα αγχωθώ, άμα φάω αβοκάντο, θα φύγω από την κατάσταση. Δυστάρεστη θα είσαι να έχεις άγχος, ναι. Ναι. Και το μαγνήσιο βοηθάει και στους πόνους περιόδου πάρα πολύ. Ναι, να κοιμηθείς καλύτερα. Επίσης, το αβοκάντο σε βοηθάει να χάσεις βάρος. Ναι. Γιατί λέει έχει μέσα περισσότερες ίνες από τα κοινά φρούτα και σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις φάει πολύ. Mm-hmm. Και βελτιώνει και την όραση. Ναι. Και γιατί την επιδερμίδα. Γιατί υπάρχουν και αφρόλουτρα που είναι με αβοκάντο μέσα και σου κάνει έτσι πολύ την επιδερμίδα. Ναι, και την επιδερμίδα ήταν πιο κάτω, θα το πούμε τώρα, γιατί είναι το πιο φυσικό δυνατό, ναι, anti-aging, άμα το βάλεις στο πρόσωπο. Anti-aging, φυσικό, το πιο δυνατό το αβοκάντο. Ναι, πες το στα ελληνικά. Αντιγυραντικό. Αντιγυραντικό. Ναι, βοηθά στην αντιγύρανση. Ναι, άνα μπράβο. Το πιο φυσικό, δηλαδή, άμα κάνεις το μέσα του κρέμα, ναι, πολτό και το βάλεις πάνω, ναι, πάνε οι ρητίδες. Πότοξ φάση. Καλά και τόσο, αλλά είναι το πιο φυσικό, δηλαδή, από όλα. Α, έτσι, πολύ καλό το αβοκάντο. Ναι. Και εγώ τα πετούσα. Ας τα βάζω στο πρόσωπο, αφού δεν μπορούσα να τα φάω. Έλαντε, ναι. Τζάμπα, ναι, πήγανε. Δεν μου τα είπες πιο πριν. Τζάμπα, ναι, πήγαν τα αβοκάντα. Τώρα θα ξέρουμε και μήπως θα πρέπει να πάρω και εγώ να δοκιμάσω. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και κάποιες άλλες πληροφορίες. Το αβοκάντο βγαίνει σε δέντρο, Λίτσα, από δέντρο. Mm-hmm. Και μπορεί να παράγει καρπούς μόνο αν βρίσκεται κοντά του ένα άλλο δέντρο. Ε. Ναι, μόνο το άμα είναι ένα δεν βγάζει, ναι, καρπούς. Α, είναι συντροφικό το αβοκάντο. Ναι. Το δέντρο το άλλο πρέπει να είναι αβοκάντο δέντρο. Ναι. Αβοκαντιά. Ναι, ναι. Α, στην ουσία είναι σαν τον άνθρωπο που αναπαράγεται με άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχει δίπλα του το αβοκάντο την αβοκάντα, βγάζει καρπούς. Ναι. Αν δεν την έχει, δεν βγάζει καρπούς. Όχι, μόνο του δεν βγάζουν. Πρέπει να είναι 2 δέντρα μαζί. Και οι καρποί, ναι, που βγάζει, ναι, μεγαλώνουν και φυτρώνουν και βγαίνουν αναζευγάρια, αναδύο. Όχι ένα εκεί, ένα εκεί, ένα εκεί, αναδύο. Α, πολύ ρομαντικό δέντρο το αβοκάντο. Ναι. Άρα το Αγίου Βαλεντίνου να τρώμε αβοκάντο. Ναι, αλλά δύο. Δύο-δύο. Όχι φράουλες και κεράσια και τέτοια, αβοκάντο να τρώμε, που είναι ερωτικό. Σαν τους χιώτες το αβοκάντο, καλά τα λες, Μιχάλη. Δύο-δύο πάνε μαζί. Και γι' αυτό, ναι, η Αντζέκη. Ναι. Ξέρεις. Ναι, είναι Αντζέκη. Από η παλιά αυτή, ναι. Αυτή, ναι. Ίνκας Αντζέκη, ναι. Τι κάνει. Το είχανε σαν σύμβολο της γονιμότητας και του έρωτα. Α. Το αβοκάντο σαν σχήμα και σαν φρούτο. Το είχανε σαν σύμβολο γονιμότητας και του έρωτα. Έτσι, σαν και εμένα σκέφτηκαν οι Αντζέκη. Αντζέκη.
Και όχι μόνο γι' αυτό, και για άλλους δύο επιπλέον λόγους. Και άλλοι τον λόγοι ένα, που κάνουν το ναι, τον έναν τον οποίο τον είπες. Τον είπα εγώ. Αρχή. Για πες το, γιατί σαν τι μοιάζει το σχήμα. Α, με οθήκη. Ναι. Α, το βλέπανε και αυτοί ότι μοιάζει με οθήκη. Ναι, γιατί βρε, μήπως είμαι απόγονος των Ατσδέκων. Είμαι απόγονος. Σίγουρα. Δεν εξηγείται αλλιώς για ποιο λόγο ήρθα στη ζωή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί νιώθεις κάπως... Ξεχωριστή. Αυτή τη στιγμή. Έχεις άγριες διαθέσεις. Όχι, γιατί οι Ατσδέκοι είχαν άγριες διαθέσεις. Εν τω μεταξύ, μην με βάζουν να τους φιλώ πολλές φορές, γιατί θα τους πω λάθος. Και άντε μετά να με μαζεύουνε. Μέχρι το Λούμπεν θα φτάσω και δεν θέλω. Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα. Το αβοκάντο, το ερωτικό φρούτο, το έχουμε ονομάσει. Είναι το φρούτο που βγαίνει μόνο εάν υπάρχει κι άλλο δέντρο δίπλα, αν υπάρχει ναι. κι άλλη αβοκαντιά. Όχι, βγαίνει, βγάζει καρπούς. Βγάζει καρπούς. Μόνο, και ναι. αφού αυτοί οι καρποί δεν βγαίνουν μόνοι τους, βγαίνουν δυο-δυο μαζί. Ναι. Τώρα, εμένα αυτό κάτι άλλο μου θύμισε, αλλά τέλος πάντων. Τι. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, και στο παρελθόν θεωρούνταν λοιπόν το σύμβολο γονιμότητας και γιατί και του έρωτα. Και του έρωτα, γιατί μοιάζει και με οθήκη, αυτό που μου θύμισε εμένα στην αρχή. Ναι, μοιάζει λέει με εγκυμονούσα μήτρα. Μήτρα, μπράβο, ναι, εγκυμονούσα μήτρα που έχει μέσα το μπαλάκι και... Και πάνω σε αυτό ναι. το φρούτο χρειάζεται και 9 μήνες να οριμάσει. Τι λες τώρα... Όπως και είναι 9 μήνες που για να... Ναι, το μωράκι. Και το μωρό. Α, τι ωραία ιστορία αυτή για το αβοκάντο. Ναι, και επίσης... Ναι. Πάμε και στον άλλο λόγο. Ναι. Που το ονόμασαν γονιμότητα και τους γονιμότητας και του άλλου το φρούτο. Ναι. Η Αντζέκη λοιπόν... Ναι. Αυτό στη γλώσσα τους... Η Αντζέκη ή η Ασδέκη. Τελικά είναι Ασδέκη. Τώρα ωραία. Που το βλέπω και γραμμένο εδώ, γιατί το λέγαμε λάθος τόση ώρα. Δεν ξέρω. Η Ασδέκη. Ποιος το ξεκίνησε, έχει φάσει να το πω εγώ. Δεν πειράζει. Η Ασδέκη. Ζήτα πρώτα, ναι. Ζήτα και μετά ταφ. Όχι ναι. ταφ και ζήτα. Ναι. Mm. Λοιπόν, ο καρπός αυτός τον είχαν ονομάσει στη γλώσσα τους, που η γλώσσα τους λέγεται Ναχουάτλ, το είχαν ονομάσει Αχουκάλτ. Αχουακάλτ. Αχουακάλτ. Ναι, που τι σημαίνει αυτό. Αχουακάλτ σημαίνει... Δεν θα το βρεις ποτέ. Σκέψου κάτι με τη γονιμότητα. Αλλά όχι της γυναίκας που είπαμε τη μήτρα, του άντρα που πάει σε τάκι. Αχουακάλτ σημαίνει σπερματοζωάριο. Όχι. Αλλά κοντά έπρασες. Από πού βγαίνει αυτό. Όχι από πού βγαίνει, πού παράγεται. Το όλο αυτό μου θύμισε πριν, αλλά αλήθεια. Δεν το λέω. Αφού μου είπες βγαίνουν 2-2 έτσι και πώς είναι το αβοκάντο, το έχετε δει το αβοκάντο. Ναι. Μου θύμισε αυτό, αυτές τις σακούλες που βρίσκονται στο αντρικό σώμα, εκεί όπου παράγονται ναι. τα σπερματοζωάρια. Άνα, μπράβο. Α, έτσι δηλαδή. Η Αστέκη, ναι, και εκεί το είχαν συνδυάσει. Ναι. Γιατί έχει και αυτό το σχήμα και επειδή είναι ανά δύο, Και αχουακάλτ ναι. σημαίνει αυτό. Α, δηλαδή βρήσαμε εμείς τώρα στα σδέκικα. Αμάν, πώς να το λέγαμε. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μετράει αυτό, δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα δεν το λέω εκτός... και με καλή προφαρά. Αχουακάλτ, πες το κι εσύ. Ναι, αχουακάλτ. Είναι αυτό που λένε μου πρίξε στο αχουακάλτ μου, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, κατάλαβες. Ναι. Αυτό το όλη μου. Κοίτα που φτάσαμε από το ρομαντικό, πάλι το ξεφτυλίσαμε. Όχι, δηλαδή. Εντάξει, συγγνώμη. Ωραία, οι Ασδέκοι το κάνανε αυτό. Ονομάζανε ναι. αχουακάλτ, λοιπόν, βλέπε, ναι. Το συγκεκριμένο φρούτο γιατί θυμίζει η εμφάνισή του μου έχει εικόνα πώς είναι απ' έξω το αβοκάντο μπορείς να μου βρεις νομίζω ναι νάτι. Ωραία πολύ ωραία είναι α, να τι βλέπεις τα σκουρόχρωμα μπράβο κατέβασε λίγο δάχτυλο εκεί λίγο πιο δεξιά λίγο πιο αριστερά. Αυτό το ανάποδο. Λίγο πιο αριστερά.
Εκεί, εκεί. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το αβοκάντο. Δύο-δύο τέτοια βγαίνουν. Από μέσα μοιάζει με μήτρα που κυοφορεί. Απ' έξω μοιάζει με αχουακάλτ. Λοιπόν, και οι Αζτέκοι από τότε το θεωρούσαν σαν το φρούτο της γονιμότητας και του έρωτα. Πολύ ωραίο. Αγίου Βαλεντίνου έρχεται να το δοκιμάσεις. Θες ακόμα να φας? Ναι, θέλω ακόμα να φάω. Ωραία, θα φάω κι εγώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Το 70% των αντιοξυδοτικών ουσιών που έχει, που είναι σημαντική, βρίσκονται στο κουκούτσι του. Στο κουκούτσι? Ναι, και λέει πρέπει να φας και το κουκούτσι. Πώς θα το φας, βρε παιδί μου, το κουκούτσι? Ναι, και να ρωτιούνται, λέει, πώς θα το φάμε. Και τι μας λένε τώρα, η έρευνα. Το παίρνεις, το χτυπάς με ένα σφυρί, το στουμπίζεις. Το κουκούτσι. Με άλλα λόγια, ναι. Και το ρίχνεις στις σαλάτες, λέει, πάνω. Τα τρίβματα. Δηλαδή πρέπει να έχω σφυρί στο σπίτι μου για να στουμπίζω το κουκούτσι από το αβοκάντο και να το... Αλλά έχει αντιοξυδοτικές ικανότητες. Α, πώς λέγεται εκείνο το μεταλλικό που έχει ένα τέτοιο που το κάνεις έτσι? Που η μαμά μου έκανε τα καρύδια, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Στουμπίζεις. Ναι, πώς λέγεται. Στούμπος. Στούπος. Στούμπος. Όχι, αποκλείεται. Που είναι έτσι. Πώς λέγεται αυτό που στουμπίζεις? Σαν μεταλλικό, αλλά κίτρινο. Στουμπί. Βαρύ μιλάμε, τέλος. Στουμπί. Στουμπί. Γουδί. Γουδί. Ναι. Μπράβο, ρε Λίτσα. Οκ. Ποιος το είπε? Ο Μιχάλης. Εμβολιασμένος. Ωραία. Μιχάλης εμβολιασμένος. Ναι. Τι μάρκα έκανες? Sony δικαίου. Αυτό. Μετά την τρίτη δόση. Αυτό οι παρενέργειες. Πάμε στην επόμενη πληροφορία για το αβοκάντο. Λοιπόν, επίσης, εκτός ότι έχει και αυτό στο κουκούτσι, έχει και κάτι άλλο. Τα περισσότερα, λέει, τα θρεπτικά συστατικά, όλα, βρίσκονται στο τμήμα που είναι κοντά στο φλοιό του. Οπότε, λέει, όταν σου πάει και το καθαρίζει και το ξεφλουδίζει, να μην παίρνει πολύ, μόνο το γύρω-γύρω, το μια φλεκτή στρώση, ναι. Δεν γίνεται το όλοι. Πολλά... Έχει πολύ σκληρή φλούδα το αβοκάντο. Εγώ το μισό το πέταγα. Μόνο το έπαιρνα έτσι με το κουταλάκι λίγο. Oh. Εκτός αν το κόψεις στη μέση και το τρως έτσι με το κουτάλι από τη φλούδα του. Α, ναι. Είναι σαν, ναι, το είναι καρπούζι, πιο... σκληρό απ' έξω. Θρεπτικά συστατικά λένε στην άκρη. Τι να κάνω τώρα, θα πάω να πάρω και αβοκάντο. Και... Ναι. Επίσης, είναι πλούσιο σε κάλιο. Ναι. Πάρα πολύ πλούσιο σε κάλιο. Γιατί κάλιο, λέει, το πιο γνωστό το έχουν οι μπανάνες. Mm. Πιο πολύ λέμε κάλιο οι μπανάνες, μπανάνες. Αυτό έχει σχεδόν διπλάσια ποσότητα κάλιο από ό,τι μπανάνες. Φαντάσου, και δεν το ξέραμε. Πολύ κάλιο, λοιπόν. Ελπίζω να μην έχει και αλκοόλ, όπως οι όριμες μπανάνες που μου είπε πριν η Δέσποινα ότι έχουν 0,6% αλκοόλ η όριμη μπανάνα. Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, είδες. Γιατί, λέει, είπε για μπανάνες. Είπε ότι η μπανάνα έχει 0,6% αλκοόλ η όριμη. Ωραία. Να θυμηθείς η επόμενη έρευνα για μπανάνες. Να τα μάθουμε όλα, όχι μόνο ένα. Εντάξει. Και να σημείωσέ το. Το σημειώνω. Είναι πολύ ωραίο φρούτο οι μπανάνες. Λοιπόν, ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο. Το οποίο, λέει, όταν το αβοκάντο είναι όριμο, ναι, εσύ που το έχεις αφήσει και έχει ωρεμάσκει, μπορεί να αντικαταστάσει. Ναι. Το, ναι, βούτυρο. Το βούτυρο. Ναι. Α, γιατί το αβοκάντο βγάζεις και έλαιο από αβοκάντο. Ναι, ναι. Και από την τζόμπα. Λίπος, ναι. Αβοκάντο oil. Το έχουν μέσα σαμπουάν, φρόλιτρα που είπα και πριν, πολλές κρέμες. Άρα με αυτό το oil από αβοκάντο, όπως είναι και το καρύδας oil, το λάδι καρύδας, είναι και το αβοκάντο λάδι, το οποίο μπορείς να το βάλεις αντί για λάδι, αντί για βούτυρο. Ναι, ή να κάνεις επάλυψη ή ακόμα και να τηγανίσεις. Άντε τώρα, και υγιεινά. Ναι. Το αβοκάντο πού καρποφορεί, πού ευδοκιμεί? Το πιο πολύ, λέει, είναι στο Μεξικό. Α, στη Λατινική Αμερική, τώρα που μάθαμε που είναι και το Μεξικό. Ναι. Ναι. Και βγαίνει και αυτό, λέει, σε πολλές ποικιλίες. Αλλά το βασικό σχήμα είναι αυτό. Ναι, το αβοκάντο, ναι, μου κάνει. Άρα είναι εισαγόμενο εδώ πέρα, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορεί, εντάξει, μπορεί να κάνανε εκεί κάποιο κλίματα που να
βγήκε εδώ πέρα. Καλά, εδώ, σίγουρα. Όχι, αλλά στην Ευρώπη, ναι. Σίγουρα θα έχουν κάνει, σίγουρα. Ναι, αλλά ξεκίνησε λέει από το Μεξικό. Αλλά οι πρώτοι που το ανακάλυψαν ήταν οι Αντζέκοι. Αζντέκοι. Όχι, Αζντέκοι. Όχι, ρε Λίτσα, πάλι. Άστο, δεν θα το εγώ, δεν θα το μάθω ποτέ. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Το αγγούρι. Ναι. Πού το θυμήθηκες το αγγούρι. Ναι, που το λέγαμε πριν. Είναι δεν έχει συγγένεια. Έρχεται από τις Ινδίες. Το είχαμε πει. Νομίζω πρέπει. Για την ντομάτα είχαμε πει. Και το αγγούρι που είναι συγγενής με την ντομάτα, και αυτό από εκεί έρχεται, από τις Ινδίες. Εγώ περίμενα το αγγούρι να έρχεται από Μεξικό, Αργεντινή. Γιατί? Δεν έχουν κάτι πράσινα έτσι φυτά που μοιάζουν. Κάκτι, τι είναι, ναι, με αγγουριές. Αν είναι κάκτι είναι, βρε, δεν είναι αγγούρι. Α, κάκτι είναι. Ναι, εκεί όμως από εκεί δεν θα μπορούσε να έρχεται το αγγούρι. Γιατί να έρθει από την Ινδία? Στην Ινδία, από την Ινδία μπορούν να έρθουν άλλα. Ναι, πράγματα. Ναι, η Ινδία μου φαίνεται κάτι σε πιο ξερά πράγματα. Ναι, πιο ξερό και εμένα, έτσι. Το πιο πράσινο μου πάει εκεί πέρα, λίγο Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω. Ωραία. Ναι. Το όλοι καταπληκτικό το θέμα για το αβοκάντο, για το φρούτο του έρωτα. Έτσι, ξεχνάμε φράουλες, όπως είπαμε, και κεράσια και εγώ δεν ξέρω τι, τα έχουμε συνδέσει με τον έρωτα και τα λοιπά. Πάμε... Αβοκάντο που είναι και αποδεδειγμένο το συγκεκριμένο φρούτο και της γονιμότητας. Ναι. Α, και πλησιάζει και η μέρα για Βαλεντίνο. Πότε είναι, έχουμε κομπή, τη μέρα πέφτει. Πέφτει την άλλη Τρίτη ή την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα πέφτει Αγίου Βαλεντίνου. Θα έχουμε Σαββατοκύριακο ειδικό αφιέρωμα. Να ενημερώσω και τους συνεργάτες μου ότι... Ναι, για ενημέρωσέ με. Ναι. Το Σαββατοκύριακο πριν την Αγίου Βαλεντίνου είναι το gadget Αγίου Βαλεντίνου. Είναι gadget Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία. Σίγουρα. Θα έχουμε προτάσεις δώρων Αγίου Βαλεντίνου. Θα έχουμε επίσης ζωντανά μουσική, παρακαλώ πολύ. Πάτε εδώ στο στούντιο Αγίου Βαλεντίνου. Το λες η έκπληξη. Θα είναι ένας πολύ ερωτικός τραγουδιστής που θα έρθει εδώ και θα τραγουδήσει live ερωτικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Τόλι. Καλό, ναι. Καλό. Και φυσικά προτάσεις θα έχουμε για δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και θα δώσουμε και εμείς δώρα από εδώ. Ξέρεις, όλο αυτό το κλίμα. Σάββατο. Α, και... ξέρω, κάθε χρόνο που δίνεις και τις σοκολάτες. Α, θα έρθουν οι σοκολάτες φέτος. Για να δούμε, θα έχουμε. Για θα πάρε έχουμε. Τηλέφωνο και κλείσε. Για να κλείσω, σιγά-σιγά. Το θύμισα. Έτσι. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε, φίλοι τηλεθέατες. Κάνεις την εκπομπή. Τα κλείνουμε όλα εδώ, τα κανονίζουμε. Ναι, στον αέρα της εκπομπής κανονίζουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Τόλι, σε ευχαριστώ. Το αβοκάντο, το θαυματουργό, θα το δοκιμάσω. Μας αυτή την εβδομάδα, στο υπόσχομαι. Ραντεβού, αγαπημένοι μου, την επόμενη εβδομάδα. Ναι, φιλιά, γεια. Λοιπόν, πάμε και εμείς σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε πάρα πολύ λίγο για να αναλύσουμε το θέμα της κινέζικης πρωτοχρονιάς, να μιλήσουμε για τη χρονιά της Τίγρης του Νερού και φυσικά να μαγειρέψουμε, γιατί και ο έρωτας περνά από το στομάχι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στο like του Σαββάτου και όπως σας είχα υποσχεθεί, θα πάμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα χρονιά βάσει του κινέζικου ημερολογίου και της κινέζικης αστρολογίας, τη χρονιά της Τίγρης του Νερού που διανύουμε και που γιόρτασε μεγαλοπρεπώς την είσοδό της η κινέζικη διασπορά, ο κινέζικος πληθυσμός, τη 1 του Φλεβάρη. Στο βίντεο που ακολουθεί και επιστρέφουμε μετά φυσικά με την αγαπημένη μας ενότητα της μαγειρικής. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην Κίνα και την Κινέζικη Διασπορά. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία, επειδή το κινέζικο ημερολόγιο είναι σεληνιακό. Φέτος, η Κινέζικη Πρωτοχρονιά γιορτάστηκε την 1η Φεβρουαρίου και οι απανταχού Κινέζοι εισήλθαν στο έτος της Τίγρης ή το έτος 4720 από την Βασιλεία του Κίτρινου Αυτοκράτορα.
Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά είναι τα ακόλουθα. Πρώτα απ' όλα είναι η οικογενειακή γιορτή. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο μετακινήσεις γίνονται έτσι ώστε οι Κινέζοι να βρεθούν κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα την ημέρα αυτή. Θυμίζει κάτι από την Αμερικανική Εορτή των Ευχαριστειών ή τα δικά μας Χριστούγεννα. Διαρκεί 15 ημέρες και λύγει με τη γιορτή των Φαναριών, 15 Φεβρουαρίου φέτος. Μόνο οι τρεις πρώτες μέρες τους είναι αργία για τους Κινέζους. Γίνεται ρήψη πυροτεχνημάτων, καθώς ο θόρυβος που προκαλούν πιστεύεται ότι διώχνει τους δαίμονες και τα κακά πνεύματα. Το κόκκινο είναι το κυρίαρχο χρώμα στην ενδυμασία, στη διακόσμηση αλλά και στα δώρα. Συμβολίζει τη φωτιά, που πιστεύεται ότι διώχνει την κακή τύχη. Το κέικ φυσικά είναι το διαδεδομένο δώρο που συμβολίζει την πρόοδο. Ενώ το εορταστικό τραπέζι περιλαμβάνει πιάτα με βάση το κοτόπουλο και το ψάρι και δημοφιλές φρούτο της γιορτής είναι το μανταρίνι. Ο Θρύλος αναφέρει ότι στα παλιά χρόνια ο Βούδας ζήτησε από όλα τα ζώα να τον συναντήσουν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Μόνο 12 ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Ο Αρουραίος, το Βουβάλι, η Τίγρης, το Κουνέλι, ο Δράκος, το Φίδι, το Άλογο, ο Τράγος, ο Πίθηκος, ο Κόκορας, ο Σκύλος και το Γουρούνι. Και ο Βούδας ονόμασε κάθε χρόνο με το όνομα ενός από αυτά τα ζώα. Έτσι, κάθε 12 χρόνια ένα από αυτά τα ζώα έχει την τιμητική του. Ο Βούδας έκανε γνωστό ότι κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί στο έτος ενός από τα 12 ζώα θα έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού του ζώου. Για παράδειγμα, όσοι γεννηθούν το έτος της Τίγρης, όπως αυτό που διανύουμε τώρα, είναι δυναμικοί και φιλόδοξοι, τολμηροί και θαραλέοι, ενθουσιώδες, γενναιόδοροι, με αυτοπεποίθηση και αισθήματα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Το 2022, ακούστε, θα είναι μια καλή χρονιά για κουνέλια, χείρους, βόδια και άλογα, βάσει φυσικά του κινέζικου οροσκοπίου. Και μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του έτους θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Μεικτή θα είναι η χρονιά για πετινούς, αρουραίους, φίδια, σκύλους και κατσίκες, ενώ απαιτητική χρονιά για τους τίγρες, δράκους και πίθηκους. Και τώρα θα μου πείτε, πού ξέρουμε εμείς ποιο από τα 12 ζώα αντιστοιχεί στην χρονολογία που γεννηθήκαμε? Λοιπόν, σας έχω λύση και γι' αυτό. Αμέσως τώρα ακολουθεί ένας πίνακας με τις χρονολογίες αλλά και το ζώο βάσει της κινέζικης αστρολογίας που αντιστοιχεί στην κάθε μία. Το μέρος που είναι αφιερωμένο στο στομάχι μας. Ο μήνας αυτός είναι ερωτικός μήνας. Λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Και εμείς μαζί με τη βοήθεια της Πιτένης Μπρόσας έχουμε ετοιμάσει μια υπέροχη συνταγή βήμα προς βήμα στο βίντεο που ακολουθεί για να γίνετε λίγο καλύτεροι στην κουζίνα και που ξέρετε ποτέ πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και προς όφελός σας και προς όφελος των ανθρώπων που βρίσκονται στο περιβάλλον σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ωραίο μας έχουν ετοιμάσει, μάλλον τι ωραίο θα μας ετοιμάσουν αυτή τη στιγμή ο Στέλιος και ο Γιάννης από την εταιρεία Πιτένης. Ορίσατε στην κουζίνα μας. Ξανά, καιρό είχαμε. Καιρό είχαμε, εντάξει, έτσι λίγο σκουριάσαμε, τώρα να ξαναξεκινήσουμε. Τι είναι σκουριάσαμε, εγώ έπινα πολύ νερό, από αυτό θα το παθαίνεις. Α, σκουριάσαμε. Γι' αυτό δεν είναι και δεν και πολύ. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα... Σήμερα θα κάνουμε μια παραδοσιακή... Ωραία σιλιάνικη συνταγή. Διεθνή. Διεθνής κουζίνα, ναι, ιταλική κουζίνα. Ιταλική κουζίνα, πολύ... γνωστή και παραδοσιακή της Σικελίας, πολύ δημοφιλής συνταγή στους μαφιόζους. Ναι, ήταν η ισχύ, είναι η πάστα του μαφιόζου. Του μαφιόζου, ναι. Που σημαίνει ότι, εντάξει, μαφιόζους και πολύ χρήμα, αλλά σημαίνει πολύ καλή συνταγή. Λοιπόν, μόνο που σήμερα υπάρχει μια φοβερή εξαίρεση. Η σαρδέλα. Όχι, εγώ.
Η σαρδέλα, καλά. Λοιπόν. Σήμερα θα σε αφήσω να μαγειρέψεις. Να είσαι καλά. Θα σε καθοδηγώ βέβαια, γιατί δεν σου έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά εμένα θα με συγχωρέσετε για σήμερα. Για σήμερα, γιατί... Έχω έρθει καθαρά για την παρέα. Δυστυχώς ένα... Χριστίνη, δεν θα πούμε ότι ήταν εργατικό ατύχημα, όπως ήταν η αλήθεια. Δεν γίνεται, ναι. Όχι, ναι. Θα πω ότι γυμνάστηκα πάρα πολύ στη θάλασσα που πήγα και έχω ένα θέμα με το χέρι. Και το μόνο που μπορεί να μας χρησιμεύσει σήμερα είναι ως κουλοχέρις. Έτσι, τράβα να κατεβάσει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια εύκολη συνταγή. Πολύ ωραία, γρήγορη. Καλοκαιρινή, ιδιαίτερη. Πάστα, μακαρόνια, σπαγκέτι. Κανονικά γίνεται με μπουκατίνι. Εμείς τώρα θα χρησιμοποιήσουμε με σπαγκέτι το εξάρι. Και γίνεται κανονικά με σαρδέλα φρέσκια, την οποία την μαρινάρουμε ελαφρώς και θα σοτάρουμε όλα τελικά μαζί και τη σαρδέλα. Εμείς τώρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε σαρδέλα, θα χρησιμοποιήσουμε όμως γάβρο μαρινάτο, αφού είναι ήδη έτοιμος, μαριναρισμένος. Σωστό. Και με μπαχαρικά κλπ. Ούτως ή άλλως, κάποιοι το κάνουν κάποιοι. Σε πιο έτσι άλλες εκδόσεις το έχουμε δει και με γάβρο, δηλαδή δεν είναι ότι είναι απαγορευτικό, ναι. Απλά το βασικό είναι ότι είναι η μύπα στο το ψάρι. Οπότε εμείς εδώ θα δούμε μια πιο ωραία εκδοχή, πιο έντονη σε γεύση, γιατί το δικό μας ψάρι είναι παστό. Δεν είναι παστό, είναι μαριναρισμένο. Μαριναρισμένο βασικά, ναι, σωστά. Οπότε... Σε λευκό ξύδι, με σκορδάκι. Εδώ χρησιμοποιούμε λευκό κρασί για να σβήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχουμε γάβρο μαρινάτο με λευκό ξύδι μέσα, χρησιμοποιούμε ημίγλυκο κρασί για να σπάσουμε λίγο το ξινό από το γάβρο. Όπως και η σταφίδα που θα χρησιμοποιήσουμε, θα ισορροπήσει τη γεύση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί... Θα σοτάρουμε τα υλικά μας. Είναι εύκολη, γρήγορη, είναι κρίμα να χάσουμε χρόνο. Ναι. Φινόκιο, κρεμμύδι ξερό και φρέσκο, αμύγδαλα τα οποία έχουμε αφαιρέσει τη φλούδα απ' έξω και τα έχουμε χτυπήσει. Σωστά. Σταφίδα μαύρη, η οποία είναι μουλιασμένη όπως είπαμε σε λευκό ημίγλυκο κρασί και κρόκο κοζάνης. Και λίγο ζωμό, τα σουτάρουμε όλα μαζί, βράζουμε τα μακαρόνια, όλα μαζί στο τηγάνι, έτοιμο για φέτο. Εμείς έχουμε κάνει άλλη μια εξαίρεση εδώ. Πάντα θα πειράσουμε κάτι. Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει λίγο πιο μεσογειακό. Έχουμε κάνει ένα κράμπι από παξιμάδια με χαρούπι και ελιές. Τα έχουμε χτυπήσει στο μπλέντερ. Ναι, ένα από τα βασικά. Όχι από εδώ, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο. Ωραία, πάτα από εδώ πάτα, μην ανησυχείς. Ένα από τα βασικά υλικά είναι το ψωμί. Η κόρα του ψωμιού. Έτσι, πάμε την κόρα του ψωμιού, ακριβώς. Το ψήνουμε για να γίνει. Κράμπι, τέλος πάντων. Ναι. Το τραγανίσουμε στο τηγάνι στην πραγματικότητα. Βασικά στο φούρνο τις περισσότερες φορές, ναι. Οπότε σπάμε την κόρα από το ψωμί, την αναδιάζουμε σε ένα ταψί, χωρίς ελαιόλαδο, τη βάζουμε στο φούρνο και περιμένουμε να τραγανίσει να γίνει σαν φρυγανιά. Εμείς αυτό έχουμε... εδώ το κάνουμε πιο ελληνικό. Έτσι, το έχουμε κάνει με παξιμάδι με χαρούπι και έχουμε βάλει και ελιά μέσα, το έχουμε περάσει στο μπλέντερ και έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία σκόνη τραγανή. Ένα κράμπλ, ένα χώμα ηλιά, όπως είναι και πολύ τη μόδα να το λέμε. Προτιμάτε τα κριτικά τα πιο καλά. Ναι, γιατί. Ούτως ή άλλως, κοίταξε να δεις. Η συνταγή έχει κρατάει από τη σικελία. Η σικελία. Η νησιώτικη. Όχι. Η σικελία έτσι κι αλλιώς, πολλές φορές θα δούμε να έχει σύνδεση με την Ελλάδα λόγω. Έχει ελληνόφωνα χωριά. Αυτό ακριβώς. Έχει ελληνόφωνα χωριά. Οπότε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε. Ρίχνουμε ελαιόλαδο. Αφού ανάψουμε το μάτι. Ρίξε λίγο ελαιόλαδο και άναψε το μάτι. Θα σου δίνω σαφείς οδηγίες λοιπόν, και θέλω να τις ακολουθείς με ευλάβεια. Ανάβουμε το μάτι. Περιμένουμε να κάψει. Εδώ σε λίγο θα μας πει την ενοχλή του μπουκάλι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άκουσε με, σε παρακαλώ. Άκουσε με, γιατί δεν μπορώ να κάνω και απότομες κινήσεις. Ναι, παρακαλώ. Δεν θα μπορώ να σε χτυπήσω, δεν θα μπορώ να προλαβαίνω να σε τσακώσω, καλά να ραβαίνεις. Λοιπόν, όμως εγώ μπορώ να σε χτυπήσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν. Βάλει το ελαιόλαδο να σοτάρουμε. Ωραία. Αυτή την εντολή την άκουσες ακριβώς όπως έπρεπε. Μπράβο. Ωραία, πες, λοιπόν, επειδή έχουμε βάλει μακαρόνια για δύο μερίδες, θα ρίξουμε περίπου μισό ξερό κρεμμύδι μεσαίου μεγέθους και ένα μεγάλο φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Μπράβο. Ξεκινάμε να σοτάρουμε, δεν θέλουμε να πάρουμε πολύ χρώμα, γιατί... Θέλουμε απλά να αρωματίσουμε. Αυτό, ίσα να πάρει αρώματα το λάδι.
Προσθέτουμε και το φινόκιο απευθείας. Ευχαριστώ. Το κόψει σε... σε ωραίες μικρές λωρίδες. Ζουλιέν κόψιμο. Ωραία. Θα σοτάρουν ελαφρά. Να λαγώσει. Και μετά θα ρίξουμε και την αμύγδαλο... όχι, τα αμύγδαλα τα τριμμένα. Εγώ θα σου ρίξω λίγο λιωράδο ακόμα γιατί νομίζω ότι βλέπω ότι στο έχει πιει οπότε θα χρειαστείς. Ωραία. Άμα δεν έχει ένα σκόνο όλα δεν γίνεται. Έμφυλε. Έμφυλε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καμπουρδίσουμε. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά. Όχι. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο. Θα ρίξουμε και τα αμύγδαλα μέσα. Να καμπουρδιστεί λίγο το αμύγδαλο. Εδώ θα καταλάβουμε ότι εδώ ξεκινάει να παίρνει χρώμα ουσιαστικά η μυρεπούα που έχουμε κάνει. Τώρα άλλος κοιτώσαν να πεις, άλλος ήρθε, το πεις όμως. Δεν, όχι, δεν σκεφτόμουν να πω πώς αλλιώς να πω τη μυρεπούα, αλλά δεν μου έρχονταν κάπως αλλιώς. Αυτό λέω, άλλος κοιτώσαν, άλλος κοιτώσαν να πεις, αλλά μετά λες άλλος θα το πω έτσι. Αφού έτσι μου βγαίνει, γιατί. Έχουμε τώρα τις σταφίδες, περιμένουμε λίγο να πάρει λίγο χρώμα. Ναι, το αμύγδαλο θέλουμε να πάρει λίγο χρώμα. Θέλουμε γιατί... ουσιαστικά να καμπουρδιστεί. Είναι το τραγανό στοιχείο μαζί με έτσι, το κράμπι της ελιάς θα είναι το πιο το τραγανό στοιχείο. Ναι, να δώσει λίγο γιατί παίρνει πίσω. Αυτό ακριβώς. Και μετά θα ρίξουμε και τις σταφίδες και θα σβήσουμε με κρασί και θα προσθέσουμε και λίγο κρόκο κοζάνης. Θέλεις... να δεις να... λίγο τα μακαρόνια γιατί δεν θα γίνουν al dente. Θέλεις μήπως... να το καθιερώσουμε αυτό. Ποιο? Εγώ να κάνω να συζητάω τη σελίδα. Ωραίο είναι, μου αρέσει. Ή επίσης θέλεις τώρα πρώτα ο Θεός που έρχεται και ο καινούριος κύκλος στον καινούριο κύκλο να έρθεις στη θέση που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή να κοιτάς ανέμελος κάποιον να μαγειρεύει και να του δίνεις εντολές και να κάνουμε κάτι πολύ πολύ ωραίο. Να φέρουμε μερικούς φίλους μας και να τους καθοδηγήσουμε στο πώς να μαγειρέψουν. Εμείς να κοιτάμε και ήδη. Ναι, και να φέρουμε κάποιον να μαγειρεύει. Αλήθεια, θα ήταν ωραίο αυτό. Θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό, γράψτε μας ένα μήνυμα ή στείλτε μας ένα μήνυμα και ελάτε καλεσμένους μας σε μια εκπομπή στο καινούριο κύκλο. Θα μαγειρέψετε εσείς, θα σας καθοδηγούμε εμείς. Εμείς θα καθοδηγούμε και θα σβήνουμε και τη φωτιά, άμα πάρει καμία φωτιά, εντάξει. Μια χαρά, ωραία. Οπότε νομίζω ότι έχουμε το κόνσεπτ του καινούριου κύκλου και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε, μπαίνουμε πλέον στο νέο κύκλο εκπομπών για το χειμώνα. Ελάτε να μαγειρέψετε μαζί μας. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο, ενδιαφέρον κόνσεπτ. Τώρα όσοι μιλάει ο Γιάννης γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει κιόλας. Έχουμε ρίξει τις σταφίδες. Έχουμε ρίξει το κρασί, έχουμε σβήσει. Αφήνουμε να εξατμιστεί λίγο, όχι πολύ, να μην το χάσουμε τελείως. Γιατί ουσιαστικά είναι η βάση για τα μακαρόνια. Προσθέτουμε λίγο ζωμό λαχανικών. Για να συμπληρώσουμε τη γεύση. Έτσι. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί στο αλάτι και θα διορθώσουμε στο τέλος. Διότι και η ατζούγια και ο γάβρος είναι σχετικά αλμυρά. Την ατζούγια θα τη ρίξουμε τελευταία, γιατί όσο μένει το πασό το ψάρι στη φωτιά, ξατμίζει την γρασία και το αλάτι περισσότερο. Πάμε λοιπόν να αφήσουμε λίγο να κατέβει η σάλτσα και να προσθέσουμε τα μακαρόνια. Θα ρίξουμε λίγο κρόκο όπως είπαμε για να πάρει χρώμα. Πάρα πολύ λίγο. Αν έχουμε στήμονες, εμείς το έχουμε σε σκόνη. Αν έχουμε στήμονες, είναι 2-3 στήμονες, όχι παραπάνω. Ωραία. Τώρα είναι και σχετικό πάλι. Απλά ναι, πρέπει. Πόσο μυρίζει, πόσο καιρό έχει κάτσει. Πρέπει να το προσέχετε πολύ. Πρέπει να το προσέχετε πολύ γιατί εάν μπει σε μεγάλη δόση, θα η γεύση από καλή θα γίνει άσχημη. Πάμε λοιπόν. Να προσθέσουμε τα μακαρόνια. Λοιπόν, ρίχνουμε και το σκόρδο. Εδώ έχουμε ρίξει περίπου μία σκελίδα σκόρδο. Είδαμε ότι δεν σοτάρουμε το σκόρδο, το θέλουμε ζωντανό. Για να δώσουμε τη γεύση. Και πάμε να προσθέσουμε τα ψαράκια. Κράτα λίγο. Θα ρίξουμε 4 αντζούγιες, χωρίς έτσι όμως. Γι' αυτό σου είπα κράτα λίγο, αλλά δεν με ακούς. Μα όλο συμβουλέ σου δίνω σήμερα και δεν κάνει τίποτα! Τίποτα! Ορίστε, 4 αντζούγες, παγώθηκες πια. Όχι παραπάνω. Θέλουμε απλά για να συμπληρώσουμε τη γεύση. Είναι στην πραγματικότητα, είναι. Γιατί η αντζούγια είναι δυνατή. Ακριβώς.
Θα ρίξουμε και το πιπέρι μας. Είναι όλη η ένταση της συνταγής αυτή. Θα μιλώνουμε τη φωτιά. Τέλεια. Και προσθέτουμε την ποσότητα του γάτρου που επιθυμούμε. Εμείς θα βάλουμε 3 φιλετάκια τώρα και 3 φιλετάκια από πάνω. Ένα έξτρα tip είναι ότι ακόμα και μαριναρισμένο μπορείτε να τον τηγανίσετε ελαφρώς για να γίνει πιο εντυπωσιακός στο πώς θα στέκεται. Μετά από πάνω. Μετά από πάνω θα το κάνουμε και εμείς τηγανιστό. Οκ, λοιπόν. Για 2 μερίδες από μακαρόνια. Πολύ ωραία συνεργασία. Είχαμε λοιπόν που είχαμε από ένα αυτοί ο καθένας, τώρα έχουμε και από ένα χέρι, μια χαρά είμαστε, έτσι, παράπονο δεν έχει. Εδώ τώρα ουσιαστικά δεν θέλουμε τίποτα, θέλουμε απλώς. Στην πραγματικότητα είμαστε έτοιμοι. Φρέσκο πιπεράκι. Ωραία. Σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση θα ρίξουμε λίγο άνηθο. Να δροσίσει, να αρωματιστεί ωραία. Τέλεια. Και ελάχιστο μαϊντανό, τον υπόλοιπο θα τον βάλουμε από πάνω. Είδες που θέλει το πράσινο στοιχείο. Πάντα ήθελε το πράσινο στοιχείο. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Έτοιμα τα μακαρόνια μας. Ωραία, πάμε να στήσουμε λοιπόν τα πρώτα πάστα. Πιάτο. Κοντεσάρδε. 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 Ναι. Μόνο εδώ είναι που είναι κοντεγάβρο. Κοντεγάβρο. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε το αριστερό του χέρι εδώ το χρησιμοποιεί πολύ επαγγελματικά. Να χαίρεσαι που το σηκώνω και μέχρι εκεί σήμερα. Εχθές δεν σηκωνόταν ούτε μέχρι εκεί, στο λέω ειλικρινά. Μπράβο. Ωραία. Μπορούμε να πάμε και σε διαφημίσεις, άμα θέλετε, μέχρι να το τυλίξει. Είδες φίλος. Φίλος, με αλφα κεφαλαίο το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έτσι. Ωραίος. Τα είχατε κάνει το ατυλί, τώρα δεν πειράζει. Σταμάτα. Προσπαθώ τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας. Σοτάροντας ή τηγανίζοντας ή πείτε το όπως θέλετε. Τηγανίζοντας είναι πιο σωστά. Αυτό που θέλουμε είναι απλώς... Να τραγανίσει, να σφίξει και να τραγανίσει. Μπράβο. Εδώ ο γάβρος ο συγκεκριμένος ο δικός μας έχει δεντρολίβανο, σκόρδο, κάπαρι. Γι' αυτό το λόγο ας πούμε δεν ρίξαμε και πολύ σκόρδο στη συνταγή μας νωρίτερα. Ωστόσο μπορείτε όμως να συμπληρώσετε και κάπαρι μέσα. Και επίσης γενικά να διευκρινίσουμε ότι είναι μια σκορδάτη συνταγή. Είναι μια συνταγή η οποία είναι γλυκιά και αλμυρή. Διακρίνεται για το σκόρδο και για την έντονη γεύση των αλμυρών ψαριών. Θα μιλάμε με τη φωτιά. Εδώ δεν θέλουμε κιόλας άλλο. Αυτό ακριβώς είναι όσο πήρε. Το γυρνάμε και από την άλλη πλευρά μια φορά δεν για να σταθεροποιηθεί. Δεν χρειάζεται καν. Μια χαρά. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να στήσουμε το πιάτο μας. Είμαστε έτοιμοι. Γρήγορο, εύκολο, πρωτότυπο, καλοκαιρινό. Βάζουμε το γάβρο από πάνω. Τώρα στην περίπτωση που θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντυπωσιακό, μπορούμε να τον αλευρώσουμε λίγο και να πούμε ότι θα το βάλουμε σε λίγο παραπάνω λάδι. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Εγώ στο δικό μου πιάτο δεν θέλω να στο γάβρο, οπότε είμαστε μια χαρά. Ρίχνουμε λίγο μαϊδανό. Από πάνω. Και φυσικά. Ακριβώς και το κράμπλ με την ελιά. Βασικό στοιχείο, όπως είπαμε, που είναι το ψωμί. Εμείς έτσι να ξαναθυμίσουμε, ρίχνουμε... Κάνουμε ένα κράμπλ από χαρούπι, παξιμάδια χαρούπιο με ελιά καλαμών μέσα, αστοπρημένα, απλά. Λίγο πιο μεσογειακό. Λοιπόν, γρήγορο. Εύκολο, γευστικό. Εννοείται.
Αυτό ήταν για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω πως αύριο θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα για εσάς και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία με τον Παναγιώτη τον Χατζόπουλο που μας έχει λείψει, μιας και πήρε την άδειά του για ένα χρονικό διάστημα, γιατί θα συζητήσουμε πολλά πράγματα γύρω από τις συμμετοχές των Δυτικομακεδόνων στα reality και συγκεκριμένα στο MasterChef, μιας και η Πτολεμαΐδα φέτος στο MasterChef έχει την τιμητική της. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 5 η ώρα με ολοκένουργιο επεισόδιο like. Μέχρι τότε να μου είστε όλοι καλά. Έχετε την αγάπη μου και τα φιλιά μου.